Στο σημείο αυτό μαζί με τον Γιάννη Πρετεντέρη, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, επικεφαλής του ποταμιού. Καλησπέρα. Κύριε Θεοδωράκη, από τις συνεργασίες θέλω να ξεκινήσω. Αν ναι. και στη συζήτησή μας σίγουρα θα σχολιάσουμε και το παλιό καινούργιο, αυτή την διάσταση που θέτει στην προκλητική εκστρατεία ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας άκουσα να λέτε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ότι δεν θα πρέπει να πάνε στα Υπουργεία οι άεργοι και τα στελέχη του κομματικού σωλήνα. Αυτά λέγαμε από την αρχή. Αυτά λέγατε από την αρχή, αλλά επειδή τώρα ήρθε η ώρα και για τις συνεργασίες, εκεί το πάω, και επειδή είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές για το σχηματισμό κυβέρνηση θα πρέπει να συμπράξει και το ποτάμι, θέλω να μου πείτε πώς το έχετε στο μυαλό σας την πράξη. Δηλαδή, τι θα πείτε στους άλλους. Μην βάζεις τον τάδε γιατί είναι παιδί του κομματικού σωλήνα ή γιατί είναι άεργος, ανεπάγγελτος. Πώς στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Μην θεωρήσουμε δεδομένο αρχικά ότι θα συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση. Το ξέρω, σας άκουσα ότι είχατε την επιφύλαξη. Τα πράγματα πρώτον θα καθοριστούν από τους πολίτες, αλλά και το δεύτερο θα καθοριστούν και από το πρόγραμμα που θα μας πει ο πρώτος, αυτός που θα πάρει τις εκλογές. Εμείς δεν έχουμε καμιά καψούρα με την υπουργική καρέκλα. Όχι, δεν είναι το πρόγραμμα. Και δεν είναι προτεραιότητά μας. Δεν είναι το πρόγραμμα. Όταν λέω το πρόγραμμα. Αυτό που ψηφίσατε 14 Αυγούστου, δεν υπάρχει άλλο. Έχετε ένα δίκιο, αλλά εννοώ ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες που μπορούν να τεθούν σε μια χώρα. Παραδείγματι για την παιδεία, δεν λέει τίποτα το πρόγραμμα. Εμείς έχουμε άποψη για την παιδεία. Αν ο κύριος Τσίπρας είναι πρώτος, φαντάζεσαι ότι εμείς θα δεχτούμε την πολιτική μπαλτά στη παιδεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εμείς θα δεχτούμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε ζητήματα ευαίσθητα σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε τη δική μας ατζέντα. Και να σας πω κάτι. Άρα λέτε συνεργασία στη βάση προγραμματικής συμφωνίας. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να υπηρετήσουμε το παλιό σύστημα. Ναι. Έτσι. Πριν πάμε στο παλιό, πέστε μου δεν για τα πρόσωπα. Πέστε λοιπόν ότι υπάρχει η προγραμματική συμφωνία, ότι είναι εφικτή η προγραμματική τα συμφωνία. Πρόσωπα, μετά βέβαια. Θα πρέπει κάποιοι να την υλοποιήσουν. Κυρία Τρέμη, και επειδή το ξέρετε πολύ μια καλά. Κυβέρνηση, γι' αυτό και αναφερθήκατε στους άεργους. Μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση και ίσως με καταλάβει καλύτερα ο κ. Πρετεντέρης είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι βάλε εσύ δύο παίχτες να βάλω εγώ άλλους δύο παίχτες. Αν οι 11 παίχτες δεν παίζουν καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις γκολ. Αυτή είναι η άποψή μας. Και το έχουμε πει από την αρχή. Ναι, και ο προπονητής είπαμε... επίσης παίζει ρόλο. Ο προπονητής. Λοιπόν, για να τα πάρουμε προπονητής, ναι, και τους και ο προπονητής και τι αποφασίζουμε, τι παιχνίδι αποφασίζουμε να παίξει. Αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας την επόμενη μέρα των εκλογών, που του το είχα πει, δεν έκανα μυστικό, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, ενώ για τις 26 Ιανουαρίου τώρα. Του είχα πει ότι δεν συγκροτείται κατά την άποψή μου έτσι μια κυβέρνηση. Δηλαδή να πάρει ο καθένας ένα κομμάτι του υπουργικού σχήματος και να κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει και ειδικά σε αυτή τη φάση που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα να υπάρχει ένας προπονητής που θα έχει όμως πάρει. Θα είναι καταρχήν το πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Με βάση τον εκλογικό νόμο, με βάση τις 50 έδρες. Ο οποίος αρχηγός θα είναι πρωθυπουργός. Δύσκολο να μην είναι, κύριε Πρετεντέρη. Όχι, γιατί... δεν ρωτάω, δεν λέω ότι πρέπει να είναι. Είναι δύσκολο να μην είναι, γιατί ο εκλογικός νόμος, για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, δεν μπορεί να κάνει κάποιος κυβέρνηση με το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα. Ας πούμε ότι όλοι οι άλλοι, που δεν είναι δεδομένο, αλλά όλοι οι άλλοι συμφωνούμε να κάνουν μια κυβέρνηση. Εάν το πρώτο κόμμα δεν συμμετέχει, που έχει πάρει τις 50 έδρες. Άρα το πρώτο κόμμα έχει το προβάδισμα, άρα αν ο πρώτος πει ότι εγώ θέλω να είμαι πρωθυπουργός, έχει ένα προβάδισμα έναντι όλων. Και αν είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να έχει ένα ισχυρό επιχείρημα γιατί να μην είναι, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να έχει ένα ισχυρό επιχείρημα. Δεν είναι εύκολο. Και αν είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο κ. Μεϊμαράκης, για τον οποίο σήμερα είπατε ότι δεν έχει πρωθυπουργική στόφα. Όχι, είπα κάτι που νομίζω ότι λέει όλος ο κόσμος. Ότι μένει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο κ. Μεϊμαράκης, που δεν το έχει κάνει μέχρι και τις εκλογές, σε σχέση με το. Καλό σχολιαστή τον είπατε, αλλά δεν ξέρετε αν κάνει αυτό. Σε σχέση με τη θέση που διεκδικεί. Συγγνώμη, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει ωραία αστεία από τον κ. Μεϊμαράκη, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι που να πείθει, και δεν λέω τώρα σαν πολιτικός αντίπαλος, που να πείθει ότι θέλει να αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και το βασικό ερώτημα, επιτρέψτε μου μόνο αυτό, το βασικό ερώτημα που αφορά και τον κύριο Μεϊμαράκη και τον κύριο Τσίπρα είναι με ποιους θα κυβερνήσουν. Με ποιους θα κυβερνήσουν. Έχω να κάνω μια δεύτερη ερώτηση εγώ, συνέχεια αυτού. Είναι δυνατόν να κυβερνήσει το πρώτο κόμμα χωρίς το δεύτερο, μόνο με εσάς και το Πασόκ, ξέρω εγώ. Έχει σχέση με το αποτέλεσμα, κύριε Πρετεντέρη. Με το αποτέλεσμα. Με το αποτέλεσμα. Με το καταλαβαίνουμε. Όχι. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Όχι, έχει σχέση με το αποτέλεσμα. Αν έχει μια αντιπολίτευση 30% απέναντί σου. Δεν μπορεί να ξέρει πώ θα δημορφωθεί το αποτέλεσμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι όσο πάμε στην τελευταία εβδομάδα, αυτό που θα ξεχωρίσει, ο άλλο, ο δεύτερο, θα έχει πολλά προβλήματα. Δηλαδή θα χάσει αρκετέ δυνάμει. Δεν θα πάμε τσιμα-τσιμα, α με επιτραπεί ο όρο, μέχρι τι εκλογέ. Mm. Αν φανεί ότι ξεχωρίζει ένα από του δύο, ο δεύτερο. Θα αρχίσει να φιλορροεί σε σχέση με τους πιθανούς εταίρους του πρώτου. Ωραία. Ας αφήσουμε τότε την πρόβλεψη.
Λέω, είναι δυνατόν σε μια. Βλέπω παντού, υπάρχει μια πίεση από το εξωτερικό, από τις ΗΠΑ, από το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο, από την Ευρώπη, να λένε ρε παιδιά, δεν ξέρουμε αν θα βρείτε τους μικρούς, βρείτε τα βασικά οι δύο μεγάλοι. Γιατί αν μείνει ένας μεγάλος απ' έξω, ένας από τους δύο μεγάλους, θα είναι αντιμνημονιακός μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι είναι. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η πρώτη απόφαση πρέπει να πάρουμε στις 21 του μήνα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τουλάχιστον αυτό που θεωρούμε δημοκρατικό ευρωπαϊκό τόξο, είναι μια πολιτική συμφωνία που δεν έχει σχέση με τη διακυβέρνηση απολύτως της χώρας. Δηλαδή, μια πολιτική συμφωνία όπως αυτή που κάναμε στη Βουλή. Γιατί στη Βουλή κάναμε μια πολιτική συμφωνία. Δεν μετέχει όχι στην κυβέρνηση. Κάναμε μια πολιτική συμφωνία στη Βουλή που ξεπερνούσε την κυβέρνηση. Δεν πήραμε κανένα αντάλλαγμα. Άρα, να κάνουμε μια πολιτική συμφωνία ότι δεν θα βγουν στα κεραμίδια κάποιοι να το παίζουν αντιμνημονιακοί και μετά να συζητήσει το πρώτο κόμμα για τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Χρειάζεται λίγο σοβαρότητα. Χρειάζεται να χάσουμε κάτι όλοι από το κόμμα μας. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, γιατί όλα τα κόμματα θέλουν μια οχύρωση. Να είσαι απέναντι. Εγώ λέω ότι πρέπει να χάσουμε όλοι κάτι και να αποφασίσουμε στις 21 ότι η χώρα θα πορευτεί μέχρι τον Δεκέμβριο τουλάχιστον σε ήρεμα νερά. Αν αρχίσει ο δεύτερος να πετάει πέτρες στον πρώτο και στον τρίτο, ναι, τότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε καμία ουσιαστική απόφαση. Διασφαλίζεται όμως αυτό, εάν το δεύτερο κόμμα δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, δεν το έχουμε δει να γίνεται στην Ελλάδα. Το είδαμε βέβαια, όπως σωστά επισημαίνετε, πέρυσι το διασφαλίζεται. Αλλά νομίζω τότε είχαμε το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν ξέρω. Εξαρτάται πάρα πολύ από την ψήφο του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι υπάρχει. Ο ελληνικός λαός μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στα δύο μεγάλα κόμματα ότι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη τους. Τώρα προεκλογικά να λένε και μια κουβέντα παραπάνω, να συγκρούονται, να τέλος πάντων να δείχνουν ότι εκπροσωπούν δύο κόσμους, αλλά από τον Οκτώβριο που πρέπει να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις και που η Ελλάδα δεν έχει γλιτώσει τη χρεοκοπία, πρακτικά δεν την έχει γλιτώσει, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πιο ενήλικη συμπεριφορά από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μεμάρα. Πάντως, κύριε Θεοδωράκη, επειδή είμαστε 11 Σεπτεμβρίου και αποκλείται να γίνουμε Ελβετία ως τις 21, δηλαδή την επομένη των εκλογών, ναι, βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο να ζητήσετε μια πολιτική συμφωνία από όλα τα κόμματα όταν δεν θα μετέχουν από κοινού και στην εξουσία. Γιατί να τη δώσει ο άλλος συμφωνία. Κύριε Πρεζεντέρη, θα σας πω ότι δεν συμφωνώ μαζί σας. Όταν άρχισε η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών τη Δευτέρα μετά το δημοψήφισμα, αν υπήρχε ένας αντικειμενικός παρατηρητής, θα έλεγε ότι αυτοί αποκλείται να κάνουν οποιαδήποτε συμφωνία. Μετά από λίγες ώρες και μετά και από τη συνέπεια που έδειξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον ευρωπαϊκό δρόμο, υπήρξε ένα κοινό ανακοινωθέ που μας κράτησε στην Ευρώπη. Τότε δηλαδή ήταν όμως πολύ σημαντικό το διακύβευμα. Ναι, είναι το ίδιο και τώρα. Το ίδιο διακύβευμα υπάρχει και τώρα. Θεωρώ δηλαδή ότι οι πολιτικοί αρχηγοί μας εκπλήσουν συχνά αρνητικά. Μακάρι να μας εκπλήξουν θετικά. Μακάρι. Θετικά. Αυτό θα χαρούμε πάρα πολύ. Να κάνω μια ερώτηση. Έως τώρα ο κύριος Τσίπρας σας έβαζε με τους παλιούς. Ναι. Στο γήπεδο. Έλεγε δηλαδή από εδώ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί ήταν το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ, ναι, και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα τελευταία βλέπω ότι σκαπουλάρετε και δεν είστε με τους παλιούς. Ναι, σ' άλλη ομάδα σας έβαλε. Παίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία με τους παλιούς. Δεν ξέρω ακριβώς. Ο κύριος Τσίπρας αλλάζει σχεδιασμούς από μέρα σε μέρα. Ξεκίνησε ζητώντας αυτοδυναμία. Μετά είπε: εγώ μόνο με τον φίλο μου το Καμένο θα κάνω κυβέρνηση. Μετά άφησε να νοηθεί ότι με το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια χαρά κυβέρνηση. Αλλάζει συνέχεια σχεδιασμούς. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα λάθος. Να ισορροπήσει ανάμεσα στον εκλογικό στόχο και στα προβλήματα που μπορεί να έχει στο εσωτερικό. Ναι, αλλά δεν αλλάζει και κάθε μέρα άποψη. Αυτό λέω. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα λάθος ορίζοντας το παλιό και το καινούριο. Βεβαίως υπάρχει πάντα το παλιό και το καινούριο στην πολιτική. Αλλά ποτέ και σε κανένα κράτος το παλιό και το καινούριο δεν ορίζεται σε σχέση με τις ημερομηνίες γέννησης είτε των κομμάτων είτε των αρχηγών. Γιατί και εμείς τότε θα λέγαμε ότι είμαστε το καινούριο του καινούριου. Γιατί δημιουργηθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο. Λέμε ότι το παλιό και το καινούριο ορίζεται με το μυαλό που κουβαλάς. Με το τι κάνεις. Και νομίζω ότι οι 7 μήνες του κύριου Τσίπρα αποδεικνύουν ότι δεν είναι το καινούριο της πολιτικής. Πέρα από βερμπαλισμούς, πέρα από συνθήματα, ο κύριος Τσίπρας σεβάστηκε τη βασική αρχή του παλαιοκομματισμού, η οποία είναι ότι περασπίζομαι το κόμμα μου έναντι των πολλών. Βοηθώ το κόμμα μου να πάρει θέση στο δημόσιο, βοηθώ τα δικά μου παιδιά και μέχρι το παραπέντε, και δεν είχατε το χρόνο ίσως να ασχοληθείτε, αλλά εμείς ασχοληθήκαμε. Μέχρι το παραπέντε, το Υπουργείο Παιδείας έκανε αποσπάσεις κομματικών φύλων, έκανε 2.500 μετακινήσεις και δεν κατάφερε να πληρώσει τις κενές θέσεις στα σχολεία, ναι, και στα γυμνάσια. Αυτό είναι παλαιοκομματισμός. Και εκεί, ναι, και ο κύριος Τσίπρας είναι ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν εκεί σχολιά που δεν λειτουργήσαν σήμερα. Είναι Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν σχολιά που δεν λειτουργήσαν σήμερα. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν δάσκαλοι. Μιλάτε για τα δημόσια σχολιά, ναι, που δεν λειτουργήσαν. Ναι, θεωρητικά λειτουργήσαν. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι συμβαίνει. Συνεπώς, εσείς όταν περάσει 20 με το καλό,
την 21 συζητείτε με τον πρώτο κόμμα, όπως και τους δύο αν είναι, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Κάτι στο τραπέζι και αυτό. Δεν συζητάμε για την κυβέρνηση. Σας είπα, η δική μας πρόταση είναι στις 21 του μήνα ναι. να βρεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου, αυτοί που ψήφισαν, αν θέλετε, τις τελευταίες οδυνηρές αποφάσεις. Μάλιστα. Έτσι, οι τέσσερις, για αυτούς μιλάμε. Οι τέσσερις. Για αυτούς μιλάμε. Να βρεθούν λοιπόν αυτοί και να πούν: ωραία, τελείωσε το παραμύθι. Κάναμε τις εκλογές. Ο καθένας κέρδισε ό,τι κέρδισε με τις υποσχέσεις, με τα ψέματά του, με το συνήθι τρόπο που γίνεται η προεκλογική μάχη στην Ελλάδα. Πάντως τώρα δεν έχουμε πολλά ψέματα, ούτε πολλές υποσχέσεις. Οφείλω να πω: έχω ωραία σποτ δει. Ναι. Ενίσχυε και το δικό σας το σποτ, είναι πάρα πολύ ωραία. Ενίσχυε και το άλλο που πρωταγωνιστείτε ο ίδιος, αλλά είναι το σποτ του Λαφαζάνη. Το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό. Το σακίδιό μας. Το σακίδιό είναι το σακίδιό. Αλλά λοιπόν, εμείς λοιπόν οι τέσσερις που πήραμε την απόφαση να ψηφίσουμε το μνημόνιο Τσίπρα, θα πρέπει κατά την εκτίμησή μου τη Δευτέρα 21 του μήνα να πούμε την αλήθεια και να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, χρειάζονται μεγενές πολιτικές αποφάσεις και να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε ένα μέτωπο υπέρ της χώρας, υπέρ της λογικής. Ναι, το ευχόμαστε, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Ας μιλήσουμε λοιπόν στη βάση κάποιων άλλων σεναρίων. Ας πούμε ότι πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σημασία, και ο δεύτερος δεν θέλει να συνεργαστεί με το πρώτο. Έρχεται λοιπόν το μπαλάκι στο ποτάμι, έτσι, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και ευθύνη σε σχέση με το να μην οδηγηθεί η χώρα ξανά σε νέες εκλογές. Εσείς, απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρχει δηλαδή μία συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων, πώς τοποθετήσετε? Εμείς λέμε ότι η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε εκλογές, με κάθε τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετέχουμε στην κυβέρνηση. Μπορεί να ενισχύσουμε την κυβέρνηση. Με ψηφοπιστωσύνη. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση και θα πρέπει να σοβαρολογούμε και να μην κάνουμε λίγο. Ξέρετε. Δεν θα ήθελα να πω τη λέξη. Να μην κάνουμε τσιριμόνιες τέλος πάντων. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει η χώρα σε εκλογές. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί θέσετε κάποια θέματα. Δηλαδή, αν ας πούμε αυτή η κυβέρνηση, για παράδειγμα, πέστε ότι είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθεί. Θα της δώσουμε το περιθώριο. Εξακολουθεί να έχει την πολιτική μπαλτά. Αναρωτηθήκατε σήμερα αν ο κ. Τσίπρας θα κυβερνήσει με την κυρία Χριστοδουλοπούλου. Αν λοιπόν τίποτα από αυτά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει, εσείς παρά τα αυτά θα δώσετε στήριξη? Θέλω να είμαι ευθύς. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τη χώρα να πάει σε εκλογές. Γιατί είναι σαν να βγάζουμε μετά τα μάτια μας. Θα τελειώσει η χώρα. Δεν υπάρχει. Εγώ είδα τους επαγγελματικούς φορείς στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο έκανα χθες με τα Χανιά. Καταραίει η οικονομία. Καταραίουν τα τελευταία προπύργια της οικονομίας. Άρα, η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι με κάθε τρόπο θα υπάρχει κυβέρνηση. Τώρα, εάν το πρώτο κόμμα επιμένει σε μια αδιέξοδη πολιτική, επιμένει να μην συμφωνεί με τίποτα από τα λογικά πράγματα, θα του δοθεί ο χρόνος για κάποιο τουρκικά διάστημα να κρατήσει τη χώρα σε αυτή την πορεία και να βγάλει ο λαός τα συμπεράσματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Θεοδωράκη, θέλω να πω, το ζήσαμε πρόσφατα. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ θριαμβευτής τον Ιανουάριο, με 149 βουλευτές, με 8,5 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση με μια πλειοψηφία 162 εδρών. Και με δημοτικότητα 90%. Με δημοτικότητα 90% αμέσως μετά και έπεσε στους 6 μήνες. Έτσι. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν ζουν έτσι. Που σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει μια ευρύτερη πλειοψηφία μετά τις εκλογές, που θα έχει εφαρμόσει και ένα βαρύτατο μνημόνιο. Κύριε Πλεντέρη, δεν λέτε το δικό μου σενάριο. Εγώ το δικό μου σενάριο που θα ήθελα να υπάρξει είναι να υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στις 21 του μήνα που θα στηρίξει μια κυβέρνηση που θα κυβερνήσει τουλάχιστον για 3 χρόνια. Ναι, αυτό πρέπει να επιλέξει η κυβέρνηση. Μπράβο, αυτό λέω. Αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι μου, δεν είμαι εγώ το πρώτο κόμμα. Έτσι. Άρα λέω ότι σε κάθε περίπτωση, και επειδή θεωρώ ότι το πρώτο κόμμα μπορεί να μην φερθεί τόσο λογικά όσο φέρεται το ποτάμι, εγώ λέω από τώρα, ότι θα το προλαβαίνω και το λέω, και ας ακουστεί από κάποιους λίγο εις βάρος μου, ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσει το ποτάμι τη χώρα να πάει σε εκλογές. Αν ήθελα να το κάνω, θα το έκανα στη Βουλή την προηγούμενη. Δεν θα έριχνα πρώτος την συγκεκριμένη ατάκα που έλεγε φέρε Τσίπρα μια συμφωνία να την υπογράψουμε, για να μην έχει το άλοθη ο Τσίπρας να λέει ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πλειοψηφία στη Βουλή. Θα έκανα αναταραχή από τότε. Δεν είμαστε της αναταραχής. Πρέπει η χώρα να ηρεμήσει. Δεν θέλουμε εκλογές. Να μιλήσουμε για το ποτάμι και το πώς αποτυπώνεται δημοσκοπικά η εικόνα του αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις εισπυρώσεις και τις εκροές ή τις εισροές που έχει. Έχουμε μια σχετική κάρτα. Δεν τη δείξαμε πριν στη δημοσκόπηση, τη φυλάγαμε για εσάς. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν αυτή είναι την κάρτα, καλή. Παρακαλώ. Όχι, είναι. Για να τη σχολιάσετε, την κρατήσαμε. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι έχετε μια πολύ χαμηλή συσπήρωση. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι καινούριο στοιχείο. Όχι. Ήταν ένα στοιχείο που το είχε εξ αρχής εμφάνιζε δημοσκοπικά το κόμμα σας και στις προηγούμενες εκλογές. Και χάνεται. Και προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ οι εισροές σας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλές. Ναι, έχετε δίκιο. Οι ψηφοφόροι μας
προφανώς προσπαθούν να κάνουν τέρμπι την αναμέτρηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία και δανείζουν κάποιους ψήφους προς τα εκεί. Να σας πω, όπως σωστά είπατε και στις προηγούμενες εκλογές, το ποτάμι μια εβδομάδα πριν έχει μια πολύ χαμηλή συσπήρωση. Όμως, ίσως αυτό να έχει σχέση και με το ότι εμείς δεν έχουμε κομματικό στρατό. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ένα κίνημα με πολύ πιο χαλαρό τρόπο οργάνωσης. Η εκτίμησή μου είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες, και τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από τις περιοδίες, ο κόσμος έρχεται προς το ποτάμι. Το πόσο θα έρθει, το πόσο θα συσπηρωθούν, αμένα να το δούμε. Δεν αφισβητώ τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά οι εικόνες που ζω εγώ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και είναι πολλοί συνάδελφοι, μάρτυρες, έκανα μια τεράστια βόλτα στην πόλη σήμερα, είναι ότι το ποτάμι είναι σε μια ανωδική πορεία, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, που ήταν το τελευταίο μου, η τελευταία μου επίσκεψη. Σας έχει περάσει το μυαλό ένα πολύ απλό συλλογισμό, ότι ο ψηφοφόρος του ποταμιού λέει, αφού ο Θοδωράκης μου λέει στην τηλεόραση ότι θα κυβερνήσει είτε με τον ένα με τον άλλο, είτε δεν μπορεί να ψήσω κατευθείαν τον ένα και τον άλλον το να πάω στο ποτάμι. Όχι, έχετε σκεφτεί αυτό? Δεν υπάρχει αυτός ο συλλογισμός, γιατί το ποτάμι, ως απλούστευση το είπατε αυτό, κύριε Δεντέρη. Εμείς δεν λέμε θα κυβερνήσουμε τον ένα και τον άλλον. Εμείς λέμε ψαλιδίστε αυτούς τους δύο, εμείς δεν γινόμαστε υπηρέτες του παλιού συστήματος είτε με τη μία ή την άλλη μορφή και επιβάλλετε τις αρχές του ποταμιού στη διακυβέρνηση. Επιβάλλετε τα 3-4 πράγματα που το ποτάμι τόσα χρόνια, τόσους μήνες υπερασπίζεται πολύ ξεκάθαρα. Η δική μας άποψη είναι ότι ο κόσμος αγαπάει το ποτάμι, γι' αυτό υπάρχει και η μεγάλη απήχηση, η δημοτικότητα που απολαμβάνω από τον κόσμο. Οι αρχές μας είναι πλειοψηφικές στον κόσμο. Δηλαδή, το να φύγει το κομματικό κράτος, το να ζήσουμε πια σε μια αξιοκρατική κατάσταση όπου ο κάθε ηγέτης δεν κοιτάει πάνω απ' όλα που θα βολέψει τα δικά του παιδιά, είναι πλειοψηφικές ιδέες στην ελληνική κοινωνία. Συμφωνώ απολύτως. Μέχρι στιγμή πάνε να διοριστεί το δικό του παιδί αυτό, τη πλειοψηφία. Ίσως να έχετε δίκιο. Λέω όμως ότι όταν καταλήξει αυτό ο κόσμος. Αυτό ισχύει για το παιδί του γείτονα. Αν καταλήξει ο κόσμος σε αυτό το τέρμπι, ας το πω έτσι, πιστεύω ότι ο κόσμος αμέσως μετά, η δεύτερη σκέψη του θα είναι η χρησιμότητα του κινήματος στο ποτάμι. Το ποτάμι λέει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρεί ότι το ψηφοδέλτιο επικρατείας που έχει δώσει με τον Διαμαντούρο, με τον Αλεβιζάτο, πρόσωπα που δεν έχουν ξανακατέβει στην πολιτική σκηνή, είναι μια εγγύηση για το πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική ζωή του τόπου και τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ και καλή επιτυχία στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα.